Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στην πρόσκληση αυτή. Όπως γνωρίζετε και με ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που διαχειρίζομαι κάποια αντικείμενα που μου έχει αναθέσει ο Δήμαρχος, αισθάνομαι πολλές φορές την ανάγκη να επικοινωνήσω με τους συνδημότες μου, με τους συμπολίτες μου, κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, κάθε φορά που θέλω να ζητήσω τη βοήθειά τους, τη στήριξή τους και βέβαια να τους ενημερώσω. Έτσι και αυτή τη στιγμή, επειδή όλοι βιώνουμε από το μικρότερο χωριό ως και την πόλη αυτό το θέμα που έχει προκύψει, που έχει ανακύψει με την αποκομιδή των απορριμμάτων, θα ήθελα να μιλήσω έτσι λίγο, να κάνω μια κατάθεση ψυχής, να βγάλω τον πόνο μου και τον καημό μου που λέμε και βέβαια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Όπως γνωρίζετε, από 31 Τρίτου έκλεισε ένας κύκλος διαχείρισης και από 1η Τετάρτου ανοίγει ένας άλλος. Ο κύκλος όμως που άνοιξε στην 1η Τετάρτου δυστυχώς δεν άνοιξε έτσι όπως θα έπρεπε να ανοίξει, με όλες αυτές τις ενέργειες που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και βέβαια ενέργειες οι οποίες δεν αφορούσαν εμάς. Και ας το αναλύσω λίγο το θέμα. 31 Τρίτου έληξαν αυτομάτως οι συμβάσεις με τους συνεργαζόμενους εργολάβους που είχαμε, που γινόντουσαν οι αποκομιδές των απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες, τις 7 δημοτικές ενότητες, και έληξε στις 31 Τρίτου και οι συμβάσεις των παρατασιούχων, συμβασιούχων, των εργαζομένων της καθαριότητας. Έτσι λοιπόν, στην 1η Τετάρτου ερχόμαστε να διαχειριστούμε μία κατάσταση, την αποκομιδή των απορριμμάτων σε όλο τον Δήμο Τρίπολης, την πόλη και τα χωριά μας, με πολύ λιγότερο προσωπικό από αυτό που είχαμε για να καλύπτουμε μόνο την πόλη της Τρίπολης. Εμάς μας, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία των προσλήψεων για τις μόνιμες θέσεις, ενώ είχαμε υποσχέσεις από τον αρμόδιο Υπουργό και το Υπουργείο Εσωτερικών από Νοέμβρη μήνα ότι θα ξεκινούσαν διαδικασίες, έτσι ώστε 1η Τετάρτου να έχουμε τους οριστικούς πίνακες επιλογής των προσλήψεων για τους μόνιμους εργαζόμενους, δυστυχώς ήρθαμε με 1η Τετάρτου με τους προσωρινούς πίνακες. Οι οποίοι προσωρινοί πίνακες τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνει το δικαίωμα στους επιτυχόντες να αναμένουν τα οριστικά αποτελέσματα ώστε να κάνουν αποδεκτές την τοποθέτησή τους. Έτσι λοιπόν, ενώ μας έλεγε ο Υπουργός όμως ότι αυτό θα παραλυφθεί, θα τους υποχρεώσει με κάποιο μαγικό ραβδάκι, με κάποιο μαγικό τρόπο τους εργαζόμενους με τους προσωρινούς πίνακες να κάνουν υποχρεωτικά δεκτές τις θέσεις τους, αυτή τη στιγμή και 24 μέρες μετά από την 1η Τετάρτου έχουμε από τους 20 εργάτες καθαριότητας μόλις οι 12 έχουν αποδεχθεί τις θέσεις τους και αυτή ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί αν είναι κατάλληλη εργασία. Να το πούμε και αυτό, διότι η νομοθεσία είναι τέτοια ώστε ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας και βάσει κάποιων χαρτιών που έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν οι εκάστοτε επιτυχόντες, έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν κάποιους λόγους υγείας και να μην είναι στο πόστο αυτό που θέλουμε εμείς. Ποιο πόστο είναι αυτό που θέλουμε εμείς? Εργάτες καθαριότητας συνοδών στα πρωιματοφόρα. Δεν υπάρχουν άλλες θέσεις στην καθαριότητα. Άρα και από τους 12 μιλάμε γύρω το δυναμικό με 8 εργαζόμενους. Άρα σημαίνει ότι δεν έχω πληρώματα αυτή τη στιγμή να βγάλω τα απορριμματοφόρα. Όλο αυτό, και σας το λέω τώρα, επειδή το είχαμε δει και ως Δήμος Τρίπολης αλλά και όλοι οι Δήμοι, εγώ από τις 5 Τρίτου όπως και άλλοι Δήμοι αποτανθήκαμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος που είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο των Δήμων ώστε να δούμε συντονισμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Και στις 5 Τρίτου έστειλα μία επιστολή επάνω στην ΚΕΔΕ όπου αμέσως μετά από 15 μέρες το θέμα συζητήθηκε και η επιστολή δική μου συζητήθηκε αλλά και άλλες επιστολές από άλλους Δήμους όπου ζητήσαμε μία εξάμηνη παράταση των ήδη υπαρχόντων τότε συμβασιούχων
για να μπορέσουμε το έργο να μην κολλήσει και να προχωρήσει χωρίς διακοπές, για να γίνει αποκομιδή. Και βέβαια επικαλεστήκαμε, γιατί δεν περιμέναμε να φτάσει τόσο πολύ, ότι δεν μπορεί να κάνουμε Πάσχα και καλοκαίρι με γεμάτες τις πόλεις και τα χωριά μας σκουπίδια. Δυστυχώς αυτό απερίφθη από τον κύριο Σκουρλέτη. Πάλι με ελαφρά την καρδία είπε ότι είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν τις θέσεις τους, που όπως σας ανέλησε προηγουμένως δεν έχει γίνει. Σε ερχόμαστε στο διατάφτα τώρα. Τώρα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση, ικτρή, μία κατάσταση η οποία δεν μας τιμά εν έτη 2018 σε έναν πολύ παθοδήμο, ιδιαίτερα όπως είμαστε εμείς, γιατί όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, το θέμα σκουπίδια και απορρίμματα είναι κάτι που μας καίει, που μας πονάει, μας έχει πληγώσει, μας έχει προσβάλει ως κοινωνία και ως διοικήσεις, όπως το έχουμε διαχειριστεί το θέμα ως διοικήσεις, όχι μόνο πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και δευτεροβάθμιας και κεντρικής διοίκησης. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ερχόμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τα πράγματα, οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, αγαπητοί συνδημότες και αγαπητά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ελάχιστες. Δεν μπορώ να βάλω, δεν έχω άλλο προσωπικό. Δεν έχω αυτοκίνητα επίσης, γιατί μέσα στο πρόγραμμα αυτό μας είχε υποσχεθεί ο υπουργός, ξέρω να σας το πω, ότι θα έχουμε συν 2 απορριμματοφόρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποκομιδή όλου του Δήμου. Ούτε απορριμματοφόρα έχουμε, ούτε κόσμο έχουμε. Οπότε, εγώ αυτό που θέλω είναι, καταρχήν από τον κόσμο στα χωριά, θέλω, ζητώ την υπομονή τους, την κατανόησή τους. Θέλω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου και ειλικρινέστατα να τους ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, διότι πέρασαν Πάσχα πολλά χωριά μέσα σκουπίδια, όπως επίσης βέβαια και γειτονιές της πόλης πέρασαν με σκουπίδια το Πάσχα. Πολλά χωριά που είχαν αγιώργηδες τρέξαμε μέχρι και με την καμπάνα της εκκλησίας όταν ξεκίνησε ο παπάς να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιους καθαρισμούς, μερικούς καθαρισμούς ή όχι ολικούς. Αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα υπάρχουν ακόμα 19 χωριά δυστυχώς που δεν έχει πατήσει απορριμματοφόρο ώστε να κάνουμε την παραμικρή αποκομιδή. Υπάρχουν άλλα χωριά τα οποία έχουμε περάσει, βέβαια σε 10 χωριά έχουμε περάσει 2 φορές, που είναι τα μεγάλα χωριά τα οποία έτυχε να έχουν και κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες γιορτές, και στα υπόλοιπα έχουμε περάσει έστω μία φορά και μπορεί και σε όλα να μην έχουμε περάσει ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι σήμερα. Εμείς ως τομέας, ως διεύθυνση περιβάλλοντος που έχουμε την αρμοδιότητα, και εγώ που έχω την αρμοδιότητα αυτή, καμία στιγμή δεν έχουμε εφησυχαστεί. Καμία στιγμή δεν περιμένουμε να έρθει η λύση από τον ουρανό. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς όμως, όπως σας είπαμε, με το υπάρχον προσωπικό, με την υπάρχουσα κατάσταση, με τη δομή που υπάρχει και με τις συνθήκες, τις εργασιακές συνθήκες, γιατί να σας πω κάτι και κάνω μια παρένθεση για να καταλάβουμε τι σημαίνει δημόσιος τομέας. Οι εργαζόμενοι των απορριμματοφόρων και της καθαριότητας εκ του νόμου δεν μπορούν να δουλέψουν πάνω από 6,5 ώρες. Το οποίο σημαίνει ότι αν θέλω να πάω στην Κολίνα να κάνω αποκομιδή στην Κολίνα, θα πρέπει να είναι 3 τέταρτα να πάμε, 3 τέταρτα να έρθουμε, μια μισή ώρα. Και στην μισή ώρα, που σε 6,5 ώρες που επιβάλλεται από τον νόμο να κάνουν το απαιτούμενο διάλειμμα, άρα μιλάμε για 2 ώρες off εργασίας, καθαρής. Άρα λοιπόν φανταστείτε τους χρόνους. Και βέβαια θέλω να καταλάβετε και να καταλάβουμε το μέγεθος. Όταν έχουμε 78 χωριά, τα οποία τα 78 χωριά σημαίνει με τους οικισμούς αγγίζουμε τους 100. 100 λοιπόν χωριά με ένα προσωπικό το οποίο κάλυπτε μόλις την Δημοτική Ενότητα Τρίπολης, και με αυτοκίνητα που κάλυπτε την Δημοτική Ενότητα Τρίπολης, επουδενή δεν βγαίνουν οι αριθμοί, επουδενή δεν βγαίνουν ο λογαριασμός, επουδενή δεν βγαίνει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα τεντώσουμε το σκηνή όσο μπορούμε να τεντώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που καταβάλουν αυτοί οι λιγοστοί εργαζόμενοι της καθαριότητας, γιατί πραγματικά δίνουν σώμα και ψυχή από τη στιγμή που έχουν μείνει μόνοι τους. Πολλές φορές είναι που παραβιάζουν από μόνοι τους το ωράριο, το 6,5 ώρο το παραβιάζουν, και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω. Δυστυχώς αυτό θα διαρκέσει για πολύ. Εμείς όμως είμαστε αναγκασμένοι
να κάνουμε προσπάθειες και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήδη κάνω μια προσπάθεια με την υπηρεσία επάνω, να δούμε πώς μπορούμε, τι παράθυρο μπορεί να υπάρξει από τον νόμο, να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι μέχρι να βγουν οι οριστικοί πίνακες και να αναλάβουν εξ ολοκλήρου ο αριθμός των, των προσληφθέντων, να δούμε αν μπορούμε και κατά πόσο μπορούμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε σε κάποιες δημοτικές ενότητες εργολάβους. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει κατατεθεί. Είμαστε, αναμένουμε την απάντηση, το οποίο δεν ξέρω το κατά πόσον είναι, γιατί μέχρι πρώτη Τετάρτου, από πρώτη Τετάρτου μάλλον είχαν δεσμευτεί κάποια χρήματα για τους 33 εργαζόμενους καθαριότητας, για όλους τους εργαζόμενους. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, άρα υπάρχουν κάποια χρήματα, τα οποία πέρα από το οικονομικό βέβαια κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι και όπως είπαμε και το αποτέλεσμα. Καταβάλλουμε προσπάθειες, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κάθε ώρα και στιγμή που περνάει, αναμένοντας τις απαντήσεις, αναμένοντας να δούμε πώς θα το κάνουμε όλο αυτό το σύστημα, θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Και βέβαια θέλω να ζητήσω κάποια πραγματάκια, από, κυρίως από τους συνδημότες μας στα χωριά. Τους παρακαλώ θερμά, πρώτον, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να μην ρίχνουμε κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα μέσα στους κάδους. Οι κάδοι πλέον είναι πολύτιμοι οι χώροι τους. Έστω και, και ένα κλαράκι αν περισσέψει από τον κάδο που δεν το ρίξουμε, το έχουμε ανάγκη για τη σακούλα. Δεύτερον, οι σακούλες να είναι δεμένες και σακούλες απορριμμάτων, όχι σακούλες αυτές από σούπερ μάρκετ και ανοιχτές, διότι με το πρώτο άνεμο και είναι εκτός κάδου και βέβαια και με τα ζώα, τα δέσποτα ή οτιδήποτε άλλο, αυτά σκορπίζονται στους υπαίθριους χώρους. Τρίτον, παρατηρείτε ότι σε χωριά υπάρχει το θέμα ότι κάποιοι κάδοι να είναι ξεχυλισμένοι αλλά και κάποιοι άλλοι κάδοι να είναι άδειοι. Τους παρακαλώ θερμά, καταλαβαίνω, ξέρω και εγώ από χωριό είμαι, είναι λίγο ταλαιπωρία να πάμε να βρούμε έναν κάδο στα 200 ή 300 ή 400 μέτρα, αλλά να το κάνουμε για την καλύτερη αισθητική και υγιεινή του χωριού μας. Και βέβαια θέλω να δούμε λίγο, να προσέξουμε, επειδή έχει παρατηρηθεί και στην ανακύκλωση, επειδή με την ανακύκλωση έχουμε κάποια θέματα περαιτέρω αυτή τη στιγμή, η ανακύκλωση έχει γεμίσει και με σκουπίδια, το οποίο δυσκολεύεται το εργοστάσιο, το κδάι εδώ που τα μαζεύει, να παραλάβει τα απορρίμματα, γι' αυτό έχουμε έρθει λίγο πίσω. Άρα λοιπόν, όσο και να πιεζόμαστε, ας μην μπερδεύουμε την ανακύκλωση με τα σύμμυκτα. Αυτά για τώρα, εγώ θα σε ενημερώσω πάλι, πιστέψτε με, έχουμε χάσει τον ύπνο μας από την αδυναμία που δηλώνουμε, ενώ στην ουσία δεν είναι δική μας ευθύνη. Η ευθύνη δυστυχώς, και δεν λέω για να ρίξω τον μπαλάκι αλλού, δυστυχώς μας έδεσαν τα χέρια, μας έκοψαν τις όποιες δυνατότητες έχουμε με ένα νόμο, το οποίο δυστυχώς αυτοί που μελετούν τους νόμους, αυτοί που νομοθετούν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, νομοθετούν για εμάς χωρίς εμάς. Δεν μας ρωτούν, δεν ξέρουν την πραγματικότητα ποια είναι και αποφασίζουν έτσι για να πούν κάτι, για να κάνουν κάτι. Λυπάμαι γι' αυτό, εδώ είμαστε πάλι, είμαστε σε καθημερινή επαφή και με την ΚΕΔΕ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέσω ΚΕΔΕ πώς θα διαμορφώσουμε την κατάσταση, διότι το πρόβλημα δυστυχώς δεν είναι τοπικό, είναι πανελλαδικό.